and Pharisees, hypocrites all! For you set up the kingdom of heaven against men. You do not go in yourselves, nor do you let others enter. Blind guides! You strain at a gnat and swallow a camel. You bow before the letter of the law and violate the heart of the law. Justice, mercy, good faith. You are like whited sepulchres, all clean and bare without, but within, full of dead men's bones and all corruption. You see these stones, do you not? I tell you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Yours is a house of desolation, the home of the lizard and the spider. Serpents, brood of vipers, how can any of you escape damnation? Τα απεσιότερα και υδεχθέστερα ονόματα των αρχιερέων σε όλη την προχριστιανική και χριστιανική ιστορία είναι δύο, Άννας και Καϊάφας, Χριστοκτόνη και Θεοκτόνη. Και όσοι πατριάρχοι, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι αγωνίζονται περί το δός να ενώσουν την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα με τον Άννα και τον Καϊάφα. Και εν ημέρα κρίσεως με τα αρχιερωτικά τους διαδήματα θα κοσμούν τα φρεπτότερα και κεντρικότερα μέρη της κολάσεως. Ο Πάπας και οι διάφοροι αιρετικοί είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας, και όποιος έχει φιλίες με τους εχθρούς του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτόματα και αυτός εχθρός του Θεού και της Παναγίας και δεν θα σωθεί. Και όποιος έχει φιλίες με τους εχθρούς του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτόματα και αυτός εχθρός του Θεού και της Παναγίας και δεν θα σωθεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το θέμα και σας συγχαίρω. Θα μας βρείτε στενούς συνεργάτες. Ο Πάπας είναι αρχηγέτης των αιρέσεων και πρίτανης των αιρετικών διδασκαλιών και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντελειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο.
δις δύναται, δυσί κυρίεις δουλεύει. Η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το θέμα και σας συγχαίρω. Θα μας βρείτε στενούς συνεργάτες. Η σύνοδος του Κολυμπαρίου είναι αντορθόδοξη, αιρητική, είναι ψευδοσύνοδος και ληστρική. Μελάτησε και παραχάραξε την ορθόδοξη διδασκαλία. Είναι εχθρά του Θεού και νεκροθάπτης και ενταφιαστής της ορθοδοξίας και φίλη του διαβόλου. For you set up the kingdom of heaven against man. You do not go in yourselves, nor do you let others enter. Blind guides! Και όποιος έχει φιλίες με τους εχθρούς του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτόματα και αυτός εχθρός του Θεού και της Παναγίας και δεν θα σωθεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι σε Χρήστου Βασιλέως Χριστού συμφιλιάζω, του Βασιλέως Χριστού φίλος ου δύναται είναι, αλλά σύν της εχθρής απολύται. Ότι δεν πιστεύω, είμαι προσωπική, είτε πεποίθησή μου είναι, είτε ξέρετε από τις σπουδές μου, είτε από τις προσωπικές μου έτσι, τα διαβάσματά μου, δεν είμαι θρησκευόμενος. Και πιστεύω ότι ίσως οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κοινά της αριστεράς, ναι, είναι γνωστό ότι δεν είναι θρησκευόμενος. Ναι. Είναι γνωστό ότι δεν είναι θρησκευόμενος. Έχει έρθει λοιπόν ο καιρός ώστε να κατολιωθεί ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το θέμα και σας συγχαίρω. Man-made religion of communism could tolerate no rivals. The belief in God had to be destroyed. January 19, 1918. Decree on freedom of conscience and of religious organizations. 1. There is a separation of church and state. 2. The conduct of state or other public legal social establishments will not include any religious rituals or ceremonies. 3. Religious vows and oaths are abolished. If necessary, only a solemn promise will be given. 4. No church or religious organization may have private property. They do not have the rights of legal persons. 5. All properties of churches and religious organizations in Russia are declared to be public property. Αλλά ειδικά στον ελληνικό λαό, αυτόν τον οποίο ο Κύριος μας από την παρουσία του εντάφθα εχειροτόλησε. Όταν ο Κύριος μας, όταν οι Έλληνες, οι πρόγονοι μας πήγαν και τον ζήτησαν να τον δουν, όλοι του είδε. Λέει, ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και τότε αφού είδε τους Εβραίους ότι δεν πειθαρχούν πλέον, έφτασαν στο τέρμα πλέον της διαβολικότητας, όπως τους είπε, εμείς εκ του πατρός του διαβόλου είστε. Και ό,τι σας πει ο πατέρας σας κάνετε. Γι' αυτό τους λέει, είναι αφίεται ο οίκος ημουν έρημος.
αρθίσετε αθημόνη βασιλεία και δοθήσετε έθνη, το έθνη, ποιούτη τους καρπούς αυτής. Αυτό είναι το έθνος, δεν περί αυτολογούμε. Λέμε την αλήθεια όπως είναι. Οι συνεχιστέ και διάδοχοι των Αποστόλων Έλληνες είναι. Και οι Έλληνες μετέφεραν στον παγκόσμιο την αλήθεια του Ευαγγέλιου. Και το ελληνικό αίμα που χύθηκε, αν ενωθεί τώρα, θα γίνει πλωτό ποτάμι. Θα πνίξει τους διαφθαρμένους που πλανούν και πλανούνται. Αυτόν είμαι θα απόγονοι. Αυτοί είναι οι πρόγονοι μας, δεν θα τους προδώσουμε. Θα σταθούμε στην έπαρξη του μαρτυρίου και της ομολογίας. Θα αποδείξουμε τον Χριστό μας ότι μένει μαζί μας αισθητά. Σήμερα η κοινωνία μας, το έθνος μας, η φυλή μας, που είναι η βάση του πολιτισμού και της αξιοπρέπειας. Αυτή λοιπόν η φυλή μας κινδυνεύει. Ο διάβολος με τα όργανα του χτύπησε τη ρίζα, χτύπησε την πίστη και έβαλε μέσα τον σατανισμό και τα έχουν χάσει και δεν ξέρουν πού να πάνε. Το ελληνικό έθνος ψήφισε νόμους εναντίον του νόμου του Θεού. Νομοποίησε τις εκτρώσεις, τις πορνίες, τις μοιχείες, την ελεύθερη συμβίωση, τον πολιτικό γάμο, την κάψη των νεκρών, την ομοφιλοφιλία και τόσα άλλα. Θα οδηγηθούμε στην καταστροφή χωρίς μετάνοια. Για να επέμβει ο Θεός και να δώσει ευλογία στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Τα χρυσά κλειδιά που ανοίγουν τις πύλες του ουρανού και έρχονται ευλογίες του Θεού στη γη είναι τακτική εξομολόγηση και εκκλησιασμός. Την ευκούλα να λέμε αδιάλειπτα «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς». Να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή Απολλάδη όπως όρισε ο Κύριος. Την Αγία Γραφή έστω και λίγο να διαβάζουμε κάθε μέρα. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος «Η των γραφών ανάγνωσης των ουρανών έστε υπάνοιξης». Να κάνουμε κανένα καλό έργο. Στον τάφο δεν θα μπορούμε ούτε Κύριε Λέσο να πούμε ούτε κανένα καλό έργο να κάνουμε. Χριστός Ανέστη.